πρωτοπόροι εξερευνητές. Μεγάλες περιπλανήσεις που έγραψαν ιστορία. Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση. Τώρα ανοίγω τα φτερά. Τα ταξίδια του Λίβινγκστον. Το Μάρτιο του 1841, ο Λίβινγκστον έφτασε στο Cape Town της Νότιας Αφρικής και από εκεί στην Ιεραποστολή του Μόφατ στο Κούρουμαν του Ακρωτηρίου. Από εκεί κινήθηκε προς την περιοχή της ερήμου Καλαχάρη. Μέχρι το καλοκαίρι του 1842 είχε προχωρήσει βορειότερα από κάθε άλλο λευκό σε μια χώρα ιδιαίτερα αφιλόξενη όπως η Καλαχάρη. Τον Αύγουστο του 1849 ανακαλύπτει τη λίμνη Εγκάμι. Χάρη σε αυτήν του την ανακάλυψη έγινε ισόβιο μέλος της Βρετανικής Βασιλικής Γεωγραφικής Εταιρείας. Αυτή η επιτυχημένη αρχή των εξερευνητικών του προσπαθειών τον έκανε διάσημο στην πατρίδα του, ενώ ο ίδιος φαινόταν πλέον αποφασισμένος να προωθήσει το χριστιανισμό και μαζί του το εμπόριο και τον πολιτισμό στις άγνωστες περιοχές της Αφρικής. Το 1853, από το Λινιάτι, κοντά στον ποταμό Ζαμβέζι, ξεκίνησε με μία ολιγάριθμη ομάδα Αφρικανών. Κινήθηκε βορειοδυτικά, έχοντας στόχο του να ανακαλύψει ένα πέρασμα για τον Ατλαντικό. Τελικά, κατόρθωσε να φτάσει στην Λουάντα της Αγγόλα 1854. Λίγους μήνες αργότερα, ξεκίνησε για να επιστρέψει στο Λινιάτι, όπου και τελικά έφτασε ένα χρόνο αργότερα. Συνέχισε την πορεία του προς τα ανατολικά αυτή τη φορά. Αφού εξερεύνησε περιοχές γύρω από τον Ζαμβέζι, έφτασε στο Κελιμάνε της Μοζαμβίκης το Νοέμβριο του 1856. Στη μέση περίπου της διαδρομής, ο Λίβινγκστον συνάντησε τους καταράκτες του Ζαμβέζι, τους οποίους ονόμασε «καταράκτες της Βικτόριας». Το Δεκέμβρη του ιδίου έτους επέστρεψε στην πατρίδα του, όπου έγινε δεκτός ως ήρωας. Το 1858 επέστρεψε στο Κιλιμάνε ως πρόξενος του στέματος. Η νέα του αποστολή διέθετε ένα ποταμόπλιο, μεγάλες προμήθειες και αρκετούς Αφρικανούς και Ευρωπαίους συνεργάτες. Στην αποστολή του αυτή κατάφερε, παρά τις αντιξοότητες, να εξερευνήσει τις περιοχές νότια της λίμνης Νιάσα και γύρω από τον ποταμό Σύρε. Το 1863 η αγγλική κυβέρνηση ανακάλεσε την αποστολή. Ο μεγάλος εξερευνητής επέστρεψε στην Αφρική το 1866 με κύριο σκοπό του την ανακάλυψη των πηγών του Νείλου. Η μεγάλη εξόρμηση έγινε από το Μικιντάνι στην Ανατολική Ακτή. Εξαναγκάστηκε από επιδρομές τον εγγόνι να εγκαταλείψει την αρχική του πρόθεση και να φτάσει στη χώρα γύρω από τη λίμνη Τανγκανίκα, περνώντας βόρεια από τη λίμνη Νιάσα. Η αποστολή αναγκάστηκε να στραφεί προς τα νότια. Το Νοέμβριο του 1867 ανακάλυψε τη λίμνη Μουέρου και ένα έτος αργότερα τη λίμνη Μπαγκουεούλου. Με τη βοήθεια Αράβων εμπόρων έφτασε στη λίμνη Τανγκανίκα το Φεβρουάριο του 1869. Παρά τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε, συνέχισε και το 1871 έφτασε στον Ιάνγκουε, στις όχθες του ποταμού Λουαλάμπα, ο οποίος κατάληγε στον ποταμό Κονγκό. Επιστρέφοντας τον Οκτώβριο του 1871 στο Ουτζίτζι της Ανατολικής Ακτής της λίμνης Τανγκανίκα, ο Λίβινγκστον ήταν ήδη σοβαρά άρρωστος. Παρ' όλα αυτά, δεν δίστασε να ακολουθήσει τον Στάνλεϊ στην εξερεύνηση της λίμνης Τανγκανίκα του Ουνιανιέμπε. Εκεί ο Στάνλεϊ προσπάθησε να πείσει τον Λίβινγκστον να εγκαταλείψει την Αφρική. Αυτός όμως προχώρησε προς τα νότια και πέθανε το 1873 στο Τσιτάμπο της σημερινής Ζάμπια. Πρωτοπόροι εξερευνητές. Φεύγω. Μεγάλες περιπλανήσεις που έγραψαν ιστορία. Φεύγω, τώρα φεύγω. Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση. Τώρα ανοίγω τα φτερά.